Το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώνει ότι την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021 η φρεγάτα του Ινδικού Ναυτικού INS Tabar πραγματοποίησε συνεκπαίδευση PASEX με τη φρεγάτα Θεμιστοκλής στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Κρήτης. Η εν λόγω συνεκπαίδευση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των διεθνών συνεργασιών των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων Συμφώνου Σχεδιασμού του ΓΕΘΑ και συνέβαλε στην προαγωγή του επίπεδου της επιχειρησιακής ετοιμότητας, μαχητικής ικανότητας και συνεργασίας των συμμετεχόντων σε διμερές πλαίσιο, καταλήγει η ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού. Η συνεκπαίδευση αυτή δείχνει ότι τελικά το Νέο Δελχή ενδιαφέρεται πραγματικά για την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και επιθυμεί την εμβάθυνση των σχέσεων Ελλάδας-Ινδίας κόντρα στον άξονα της Τουρκίας και του Πακιστάν. Οι σχέσεις με την Ινδία, όπως έχουμε ξαναναφέρει στον MSCHD, είναι ζωτικής σημασίας, καθώς η Ινδία αποτελεί το κλειδί της Ελλάδας στην παροχή τεχνογνωσίας στον πυρηνικό τομέα, που ίσως να φανεί χρήσιμος ως αντίβαρο σε ενδεχόμενη παροχή αντίστοιχης τεχνογνωσίας από το Πακιστάν στην Τουρκία. Η Ινδία επίσης είναι μια τεράστια αγορά που μπορεί εύκολα να προμηθευτεί τεράστιες ποσότητες όπλων ή και αγαθών, αν εμείς λύσουμε κάποια στιγμή τα προβλήματα με τις αμυντικές βιομηχανίες μας. Πείτε μας τη γνώμη σας στα σχόλια, κοινοποιήστε το βίντεο στους φίλους σας. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις στο site μας, nemesishd.gr.